Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Life After Law School με τον Αδάμ Πάντοτε και την Αρεοζήλη. Είμαστε σήμερα στη σεζόν 2 και έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την Τάνια Δήμου, για την οποία θα μας μιλήσει λίγο ο Αδάμ και μετά η ίδια. Αδάμ. Γεια σε όλους. Καλώς μας ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε μαζί μας την Τάνια. Η Τάνια είναι απόφοιτος νομικής Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας πάνω στο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Και την έχουμε μαζί μας για να μας μιλήσει για την πορεία της, για τα τόσα ενδιαφέροντα που κάνει η συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία είναι ουσιαστικά ασχολείται με το νομοπαρασκευαστικό έργο του Ευρωκοινοβουλίου. Και είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε. Τάνια, καλώς ήρθες και ξεκινάμε. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι δική μου η χαρά. Και ήθελα να σας συγχαρώ για το τόσο ωραίο έργο σας, που είμαι σίγουρη ότι παρέχει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα των επιλογών που έχουμε μετά την νομική σχολή και σίγουρα είναι πολύτιμο τόσο για τους φοιτητές, όσο και για τους απόφοιτους, αλλά και για τους επίδοξους φοιτητές νομικής. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ωραία. Ξεκινώντας από νωρίς στην πορεία σου στη νομική, πάμε να δούμε την Τάνια πρώτο έτος, δεύτερο, τρίτο. Πώς ξεκίνησες και έχεις φτάσει σήμερα να είσαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ασχολείσαι με, από ό,τι έχουμε καταλάβει, με το νομοπαρασκευαστικό έργο που γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που θέλουμε να τονίσουμε. Υπάρχει και στην Ελλάδα φυσικά. Ωστόσο, είναι και σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο στην Ευρώπη, νομίζω και αρκετά διαφορετικά από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα. Πες μας. Ακριβώς. Ας ξεκινήσω από το πρώτο. Οπότε η Τάνια του πρώτου δεύτερου έτους, καταρχάς νομίζω ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα βρισκόταν στη νομική σχολή. Οπότε σαν παιδί δεν ήμουν από εκείνα τα παιδιά που είχα σαν όνειρο να γίνω δικηγόρος, να γίνω νομικός ή ακόμα δικαστής, τίποτα σχετικό. Θεωρώ ότι η επιλογή της νομικής ήταν... Ίσως ξέρετε κι εσείς από τον εαυτό σας, δεν ξέρω, ήμουν μια καλή μαθήτρια, η νομική ήταν μια καλή επιλογή για τη θεωρητική κατεύθυνση. Θεωρούσα ότι ίσως να έχω αρκετές επιλογές μετά, οπότε ας πάμε νομική. Το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά την ερωτεύτηκα από το πρώτο έτος, ήταν συγκλονιστικό για μένα να δω πώς η νομική, όλες οι γνώσεις που αποκτούσα μπορούν να ρυθμίζουν κάθε έκφανση, κάθε πτυχή του ανθρώπινου βίου. Δηλαδή, έβλεπα, θυμάμαι, κάναμε πρώτο έτος, πρώτο εξάμεινο συνταγματικό δίκαιο. Παρακολουθούσα, ήταν περίπου Δεκέμβρη, την συζήτηση στη Βουλή για το προϋπολογισμό. Ξέραμε πραγματικά τα άρθρα, τι συζητιέται, μετά οικογενειακό, τι ρυθμίζεται. Οπότε πραγματικά την αγάπησα, την ερωτεύτηκα πάρα πάρα πολύ μέσα στη σχολή. Μετά την νομική έκανα την πρακτική άσκηση στη Θεσσαλονίκη. Ένα εξάμεινο στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σε δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Έδωσα τις εξετάσεις για το δικηγορικό σύλλογο. Έπειτα έκανα ένα μεταπτυχιακό, όπως είπε και ο Δάμ, στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία, με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο. Σκεφτείτε δηλαδή, ας πούμε, μαθήματα αστικού δικαίου ή ευρωπαϊκού δικαίου ή εμπορικού δικαίου με εξειδίκευση σε θέματα δικαίου των συμβάσεων, αδικοπραξίες, ενοχικό δίκαιο. Κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος, αν θέλετε μπορώ να μιλήσω μετά, ήταν ένα πρόγραμμα εξομοίωσης της νομοθετικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θεωρώ ότι αυτό σε συνδυασμό με το εν γέννη μεταπτυχιακό και όλο το προφίλ άνοιξε το δρόμο για μία πρακτική στα ευρωπαϊκά όργανα, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα ήμουν ένα εξάμεινο. Τι εννοείς, είχε εντός του μεταπτυχιακού πρόγραμμα προσομοίωσης? Ακριβώς, παιδιά, ήταν συγκλονιστικό. Ήταν μία προσομοίωση της νομοθετικής διαδικασίας. Ήμασταν όλοι φοιτητές και μας είχαν χωρίσει οι καθηγητές. Κάποιοι θα έκαναν το Κοινοβούλιο, κάποιοι θα έκαναν την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιοι παρίσταναν το Συμβούλιο και άλλοι τους stakeholders. Είχαμε πάρει μια οδηγία και είχαμε αναλύσει την οδηγία
για τις συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου, που εκείνη τη στιγμή η συγκεκριμένη οδηγία ήταν υποσυζήτηση στις Βρυξέλλες. Και το θέμα είναι ότι εγώ είχα ξεκινήσει να κάνω τις αιτήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Άμστερνταμ και λοιπά για δουλειά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πάρα πολλές απορρίψεις από Κομισιόν, από Συμβούλιο. Τελευταία για την πρακτική ήταν στο Κοινοβούλιο. Λέω, ο λογισμός μου ήταν ότι δεν θα καθίσω να χάσω πάρα πολύ χρόνο, αφού όλοι με απέρριπταν. Θα εστιάσω μόνο σε αυτό το project που είχαμε κάνει, γιατί εγώ παρίστανα το Κοινοβούλιο. Το ανέλησα. Και όταν με πήρανε σαν ασκούμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή που εργαζόμουν, σαν ασκούμενη, η συγκεκριμένη οδηγία ήταν υποσυζήτηση. Ήταν στο στάδιο των τριλόγων, των τριμερών διαπραγματεύσεων, που αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο, που είναι καθημερινότητα πια για μας. Οπότε έπαιξε πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η συγκεκριμένη προσομοίωση. Άρα, είναι τρομερό, είναι τρομερή η σύνδεση που πραγματικά είναι. Είναι τρομερή, πραγματικά. Δηλαδή, το ένα έφερε το άλλο. Θα σας πω και στη συνέχεια, αν ενδιαφέρεστε. Δηλαδή, τη συγκεκριμένη οδηγία μετά την παρακολουθήσαμε στο στάδιο των τριμερών και κλεισμένων των θυρών, ας πούμε, στο ύψιστο επίπεδο πολιτικών διαπραγματεύσεων μαζί με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να έρθουν σε μια συμφωνία, σε ένα deal και στη συνέχεια, όντας ευρωπαϊκή νομοθεσία, να πάει στις χώρες, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης να γίνει νόμος του κάθε κράτους μέλους. Πριν περάσουμε σε αυτό το... τη μετέπειτα πορεία του μεταπτυχιακού, να γυρίσουμε λίγο πίσω έτσι, και να μας πεις λίγο για να ξεκαθαρίσουμε, ας το πούμε, πώς... Ας θα ήθελα να μου πεις συγκεκριμένα για το μεταπτυχιακό κάποια πράγματα, τα οποία θα το ρωτήσω μετά, αλλά ας πούμε για να ασχοληθείς με το ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο. Για να κάνω το μεταπτυχιακό αυτό, για να πεις ότι εγώ θα πάω να δω τι γίνεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο γενικότερα. Πότε σου γεννήθηκε το ερέθισμα, ήταν εντός της σχολής, στην πρακτική σου άσκηση, κάπως αλλιώς, πώς σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα σου. Η επιλογή ήταν λίγο συναισθηματική, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, περισσότερο από τα άλλα, όλα τα αντικείμενα, αλλά περισσότερο το αστικό δίκαιο. Οπότε, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το αστικό δίκαιο, συγκεκριμένα συμβάσεις δικαιοπραξίες ενοχικό, σκέφτηκα ας κάνω κάτι το οποίο πραγματικά θα μου αρέσει, πραγματικά που θα αγαπώ. Καλός ή κακός, είτε δεν είχα από το κάποιες κατευθύνσεις ότι κοίτα, κάνει δίκαιο ανταγωνισμού, επειδή μετά θα μπορεί να είναι πολύ εύκολη η απορρόφηση σε δικηγορικές εταιρείες, τα βλέπουμε τώρα πώς είναι κλπ. Να είναι πιο εύκολη μια πρακτική Blue Book Training κλπ. Οπότε ήταν πάρα πολύ αυθόρμητη και ίσως αφελή, δεν ξέρω, αυτή ήταν η επιλογή μου. Να κάνω κάτι πραγματικά που μου αρέσει και που το αγαπώ. Πρώτο κριτήριο. Δεύτερον, έψαχνα αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Τρίτο κριτήριο, να ήταν τα δίδακτρα βατά, γιατί σε περίπτωση που δεν κατάφερα να πάρω υποτροφία, για να μπορώ να το καλύψω κιόλας. Οπότε έτσι κατέληξα, στην Ευρώπη, από τις επιλογές, κατέληξα στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ μετά. Γιατί εξωτερικό και όχι Ελλάδα. Το UAE, έτσι, UAA, το Άμστερνταμ, όχι το Φράιε, έτσι. Ναι, ακριβώς, το UVA, το UVA, ναι. Μετά είχα κάνει ήδη ένα Erasmus στο Βέλγιο, στο τελευταίο έτος των σπουδών μου, οπότε ήταν συγκλονιστική εμπειρία και ήθελα σίγουρα να επιστρέψω, να ξαναζήσω στο εξωτερικό. Άρα ήταν η επιλογή σου ήταν πολύ συνειδητή το εξωτερικό, έτσι, το είχες δει, το έζησες λίγο και λες θα ξαναπάω. Ακριβώς. Μετά ήθελα πώς και πώς να ξαναφύγω, να πω την αλήθεια. Καλώς κακό, συγγνώμη, ήμουν ίσως πολύ... Όχι, εσύ, το λένε αυτό, ειδικά για το Βέλγιο, δεν ξέρω να λένε για το Λουξεμβούργο, ότι αν πας μια φορά μετά ξαναπάς, διότι μάλλον είναι η ποιότητα ζωής. Φαντάζομαι. Παρά το γεγονός όμως ότι ήμουν ενθουσιασμένη με το Άμστερνταμ και αρχικά ήθελα να μείνω εκεί. Αλλά καλώς ερχόταν εγώ. Ναι, αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι πραγματικά το περιβάλλον των Βρυξελών για κάποιο νομικό ίσως είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δει κάποιος. Ή τουλάχιστον γι' αυτό που ασχολούμαι εγώ τώρα για το νομοπαρασκευαστικό έργο, δεν θα μπορούσα πουθενά, μα πουθενά αλλού, να έχω την εμπειρία και όλα αυτά που βλέπω καθημερινά, αν δεν ήταν εδώ στις Βρυξέλλες. Καλώς κακώς η καριέρα νομικού στην Ολλανδία είναι αρκετά δύσκολη, αν είσαι μη Ολλανδόφωνος.
Και καλώς ή κακώς, η καριέρα νομικού σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο είναι αρκετά πιο εύκολη να γίνει, να πραγματοποιηθεί, γιατί τουλάχιστον δεν έχουν τόσο αυστηρά κριτήρια από άψη γλώσσης. Αν ξέρεις γαλλικά, είναι πολύ πιο εύκολα. Ακριβώς. Πριν συνεχίσουμε, ήθελα να σου ρωτήσω για το μεταπτυχιακό, για να το κλείσουμε γι' αυτό. Είπες ότι έκανες αυτό το Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο Μεταπτυχιακό. Εσύ όπως το αντιλήφθηκες, ήταν απλά μια... Έβλεπες, ας πούμε, αυτά που είχες κάνει στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο, μια μετάφραση στα αγγλικά ή πήρες κάποια εξειδίκευση με μια γνώση που έλαβες που δεν είχες, πέρα το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μας το εξήγησες. Αν, ας πούμε, τα μαθήματα που έκανες ήταν όντως μια εξειδίκευση ή απλά μια μετάφραση στα αγγλικά. Καταρχάς, πρώτον, μη έχοντας τα νομικά θεμέλια και το νομικό υπόβαθρο της νομικής Θεσσαλονίκης, που κατ' εμέ είναι από τα καλύτερα, που το έβλεπα και σε σύγκριση και με τους υπόλοιπους φοιτητές, ίσως δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ στο πρόγραμμα σπουδών. Οπότε ξεκίνησα έχοντας πολύτιμες αποσκευές μαζί μου, όλα όσα είχαμε διδαχθεί στη νομική. Και αυτό το είχα διαπιστώσει και στο Εράσμος και τώρα. Μετά, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό, γιατί δεν βλέπαμε μόνο τι συνέβαινε στα αντικείμενα που προανέφερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή σε οδηγίες, κανονισμούς κλπ, σε δευτερογενές δηλαδή δίκαιο, αλλά μπορούσαμε και είδαμε και εθνικές νομοθεσίες, δηλαδή Γαλλίας, Γερμανίας, Αγγλίας και σε κάποιες περιπτώσεις Ολλανδίας, και συγκρίναμε τόσο το common law όσο και την υπηρετική νομοθεσία και μπορούσαμε να έχουμε μια πάρα πολύ μια ευρεία αντίληψη κάποιων θεμάτων, ας πούμε συμβατικού δικαίου, δικαίου δικοπραξιών κλπ. Πιστεύω ότι πρώτον, χωρίς τις γενικές γνώσεις και τα γενικά θεμέλια της νομικής της Ελλάδας, αλλά και χωρίς την εξειδίκευση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού, δεν θα ήταν ίδια η πορεία μου. Δηλαδή, έλαβα τόσο εξειδικευμένες γνώσεις, τα οποία συναντώ καθημερινά σε αυτά που ασχολούμαι, που καλώς ή κακώς, την τόσο συγκεκριμένη εξειδίκευση δεν την είχα από την Ελλάδα. Την απέκτησα στην συνέχεια με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Μια διαπίστωση, Ρωσίλη, μισό λεπτό για να κλείσουμε αυτό. Ήταν η ερώτησή μου αυτή, είχε σκοπό να αναδείξει. Για να το πω και εγώ δηλαδή, γιατί εγώ μεταπτυχιακό στην Ολλανδία έκανα, υπάρχουν προγράμματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σε προωθούν σε μια μεδελεχή έρευνα κάποιων συγκεκριμένων νομικών ζητημάτων. Και υπάρχουν και προγράμματα τα οποία είναι μόνο appealing στο ότι είναι οικονομικά, αλλά δεν λαμβάνεις και κάποια γνώση ιδιαίτερη όταν τα κάνεις. Και αυτό το γενικότερο feedback. Οπότε, όποτε με ρωτάνε για μεταπτυχιακό στην Ολλανδία, τους λέω να προσέξουν τι θα επιλέξουν και προφανώς να βρουν και κάποιον ο οποίος έχει κάνει το πρόγραμμα, να το ρωτήσουν και να πάρουν το feedback του ιδίου. Γιατί αλλιώς, υπάρχει πάρα πολύ marketing σε αυτή την αγορά της Ολλανδίας λόγω του αγγλόφωνου που προσφέρει η Ολλανδία. Οπότε, είναι και λίγο ένα ρίσκο το οποίο παίρνεις, αλλά καλύτερα να το πάρεις με όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μαζέψεις πριν το πάρεις. Ρωζίνη. Ωραία. Όχι, δεν έχω να πω κάτι για τα μεταπτυχιακά στην Ολλανδία, δεν έχω ιδέα. Ξέρω ότι πολλοί κόσμοι στις Βρυξέλλες έχει όχι το ίδιο μεταπτυχιακό, αλλά έχει μεταπτυχιακό από εκεί και έχει μεγάλη απορρόφηση. Σίγουρα τώρα. Αυτό που ήθελα να πω είναι αν μπορούμε να πάμε να συνδέσουμε, να συνεχίσουμε την πορεία σου εκεί που την αφήσαμε, ότι είναι στο μεταπτυχιακό, που κάνεις τις αιτήσεις, κάνεις το στάζ, κάνουμε το ίδιο στάζ, το Σούμαν. Μετά από πολλές απορρίψεις επίσης. Ακριβώς. Αλήθεια μεγάλη και αυτή. Οπότε είναι το πολύ δύσκολο. Νομίζω εγώ το έκανα το 2020. 17-18. Ναι, εγώ άργησα λίγο να το πάρω χαμπάρι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάναμε το ίδιο στάζ όμως, το οποίο είναι επίσης πολύ δύσκολο να μπεις. Έχουμε επίσης άλλο βίντεο πώς γίνεται. Αν θέλετε δείτε το, αν κάποιος ενδιαφέρεται πώς γίνεται να μπει σε αυτό το Schumann Trainship. Δίνει πολλές ευκαιρίες και πλέον δίνει και ευκαιρίες απορρόφησης άμεσης. Κάνεις αίτηση μέσα στο κοινοβούλιο, αν έχω καταλάβει, και απορροφάσαι. Μπορεί να υπάρχει θέση. Ήταν το βίντεο που εσύ μας μίλησες για το Robert Schumann. Έτσι. Ναι, το πρώτο μας βίντεο. Το πρώτο μας βίντεο. Ωραία, σωστά. Και τώρα πάμε να δούμε ότι πώς έφτασες, Τάνια, να έχεις αυτή τη θέση, να μας πεις τι κάνεις αυτή τη θέση και τι πρέπει να κάνει κάποιος για να την πάρει. Από ό,τι καταλαβαίνω, το μεταπτυχιακό βοηθάει πάρα πολύ. Πέρα από αυτό, τι κάνει κάποιος, πού κάνω αίτηση, ας πούμε.
Οπότε εγώ τελείωσα το στάζ και στη συνέχεια πάλι ήταν ανάλογη διαδικασία με τις πάρα πολλές αιτήσεις και προσπάθεια για να βρεθεί κάτι άλλο μετά την πρακτική, τι ακολουθεί μετά. Τώρα δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, mail, contact. Γενικότερα, Τάνια, μας ενδιαφέρουν όλες να πεις, οπότε απλά... Πάρα πολλές αιτήσεις, γιατί ξέρετε, ο κόσμος βλέπει πιθανόν ένα success story, αλλά δεν βλέπει τις εκατοντάδες αιτήσεις, τα ξενύχτια, τις απορρίψεις. Θέλεις ένα-δύο για να είναι επιτυχημένα, αλλά οι άλλες 150 και είναι όλα απορρίψεις. Θέλει πάρα πολύ δύναμη, θέλει πάρα πολύ επιμονή, υπομονή, να μην χάνουμε τη δύναμή μας, το κουράγιο μας και να λέμε ωραία, συνεχίζουμε. Και πραγματικά, κοιτώντας πίσω και ενώνοντας όλες τις τελίτσες, βλέπω ότι τουλάχιστον για μένα δεν θα μπορούσα να είμαι σε καλύτερο σημείο τώρα. Όλα έγιναν πραγματικά για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό και η μία εμπειρία έφερε την άλλη. Το κοινοβούλιο δηλαδή, μετά την πρακτική στο κοινοβούλιο, δούλεψε ένα χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Προστασίας Καταναλωτών. Στην αρχή σαν νομικός και στη συνέχεια σαν βοηθός του διευθυντή, του director, που είναι υπεύθυνος για τους καταναλωτές. Οπότε στην αρχή εκεί εντρίφησα σε δύο συγκεκριμένες οδηγίες, παρακολουθώντας την ενσωμάτωση των οδηγιών μίας οδηγίας στην Εθνική Ανώμη Τάξη και μετά επίσης τι γίνεται σε περιπτώσεις που οι χώρες δεν έχουν ενσωματώσει σωστά μία οδηγία, τι γίνεται με την διαδικασία που κινούνται διαδικασία επί παραβάση κλπ. Και μετά, σαν βοηθός στον διευθυντή, είχα μία πανοραμική εικόνα όλης της νομοθεσίας και όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές. Μετά, όλη αυτή η εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε το δρόμο για να επιστρέψω στο Κοινοβούλιο και να είμαι στη θέση που βρίσκομαι σήμερα σαν administrator. Ασχολούμενη κατά βάση με θέματα προστασίας καταναλωτών, αλλά και εσωτερικής αγοράς. Δηλαδή, και πνευματική ιδιοκτησία έχω κάνει και δημόσιες συμβάσεις και προσωπικά δεδομένα και κυκλική οικονομία κλπ. Κλπ. Είναι πάρα πολύ ευρύ το φάσμα στο Κοινοβούλιο, στη συγκεκριμένη Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στην Επιτροπή, στην Κομισιόν, για να τα ξεχωρίζουμε, είναι πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση. Τώρα δεν έχω το ίδιο level εξειδίκευση που είχα τότε, αλλά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μίλησε μας λίγο για την καθημερινότητα αυτή τη δουλειά. Η καθημερινότητα σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, ήμασταν στο Στρασβούργο. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε πάλι. Έχει πάρα πολλές συνεδριάσεις, περίπου 2 έως 6 και 8 πιθανών ώρες συνεδριάσεων την ημέρα. Στο συγκεκριμένο στάδιο που βρίσκονται οι νομοθετικοί φάκελοι που ακολουθώ, οι συνεδριάσεις που έχουμε είναι μαζί με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το στάδιο των τριμερών διαπραγματεύσεων, των τριλόγων, που πια τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο, οι συνομοθέτες κατά την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουν φτάσει στις τελικές τους απόψεις, ας πούμε, στην τελική έκθεση του Κοινοβουλίου και στην γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο. Και επειδή αυτοί είναι οι συνομοθέτες, ξεκινάμε να αναλύουμε λεξούλα-λεξούλα, παράγραφο-παράγραφο, ακόμα και το κόμμα σε ορισμένες περιπτώσεις όλων των νομοθετημάτων και πάμε. Γιατί το Κοινοβούλιο οδηγήθηκε σε αυτή τη συγκεκριμένη άποψη, γιατί το Συμβούλιο πιάνεται επιχειρήματα και προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα συμβιβαστικό κείμενο, έτσι ώστε αυτό μετά να γίνει νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, γεμάτη προκλήσεις όπως καταλαβαίνετε. Βλέπουμε καθημερινά εκ των έσω πώς σταθμίζονται τα συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά μοναδικό. Είναι υψηλού επίπεδου νομοτεχνική ανάλυση των νομοθετημάτων, αλλά πέρα από την πραγματικά νομική δουλειά που πιστεύω είναι μοναδική και ενδιαφέρουσα για κάθε νομικό, αν μπορεί κάποια στιγμή να έχει μία εικόνα αυτής της διαδικασίας, είναι και πολύ γενικότερη η εικόνα που έχουμε, γιατί βλέπεις τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπεις πώς υποστηρίζονται ή δεν υποστηρίζονται οι πολίτες ή οι καταναλωτές ή οι επιχειρήσεις. Τι συμφέροντα προσπαθούν να προωθήσουν οι κυβερνήσεις, οι χώρες, τα κράτη-μέλη κλπ. Ναι, αλλά εσείς σε ποιο στάδιο εμπλέκεστε, από ποιο στάδιο εμπλέκεστε και μετά, εμείς σαν administrator, από τη στιγμή, ξεκινάει πολύ πιο πίσω η εμπλοκή μας, δηλαδή από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν δηλαδή, θα δημοσιεύσει
την πρότασή της, γιατί αυτή είναι που έχει το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτοχρόνως η πρότασή της θα πάει και στο Κοινοβούλιο, θα πάει και στο Συμβούλιο, στους δύο συνομοθέτες. Εμείς ξεκινάμε από τη στιγμή που η πρόταση της Επιτροπής θα έρθει στο Κοινοβούλιο, θα αναφερθεί σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Όταν αυτή η πρόταση θα αναφερθεί σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή, παραδείγματος χάρη στη δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή που είμαι εγώ, ξεκινάει η διαδικασία εμπλοκής μας. Δηλαδή, θα καλέσουμε όταν αποκρισταλωθεί το ζήτημα, το εσωτερικό ζήτημα εντός του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, ποια κοινοβουλευτική επιτροπή θα είναι αρμόδια. Δηλαδή, γιατί δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν θα πάει στη Χ κοινοβουλευτική επιτροπή ή στη Ψ. Μπορεί, όπως είναι με AI Act, με τεχνητή νοημοσύνη τώρα, να είναι περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές που είναι αρμόδιες. Μπορεί μία να είναι κύρια κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά να υπάρχουν άλλες που θα γνωμοδοτήσουν. Οπότε, από τη στιγμή που αποκρισταλωθεί αυτό το ζήτημα, εμείς θα καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει την πρόταση στους βουλευτές. Θα γίνει δηλαδή μια ανταλλαγή. Θα πρέπει να το συντονίσουμε όλο αυτό. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε όλα τα έγγραφα. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους βουλευτές και να τους πούμε: κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Αυτά και αυτά και αυτά τα θέματα είναι ενδιαφέροντα. Θα συζητηθεί αυτό. Στη συνέχεια, όταν θα οριστεί ένας εισηγητής ή εισηγήτρια βουλευτής, μαζί του θα καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, πότε ο συγκεκριμένος βουλευτής μαζί με την ομάδα του θα ετοιμάσει το σχέδιο της έκθεσης. Πότε μετά οι υπόλοιποι βουλευτές θα καταθέσουν τις τροπολογίες επί του σχεδίου και επί της πρότασης της Κομισιόν. Στη συνέχεια, πώς θα γίνει το χρονοδιάγραμμα των εσωτερικών συνεδριάσεων, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια συμβιβαστική λύση, εντός του Κοινοβουλίου μιλάω ακόμα. Γιατί φανταστείτε, ναι μεν είναι ένας εισηγητής βουλευτής, αλλά έχουμε 7 πολιτικά κόμματα, τα οποία θα καταθέσουν τροπολογίες και πρέπει να έρθουμε να συγκεράσουμε όλα τα αντιτιθέμενα συμφέροντα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια τελική... σε ένα τελικό έγγραφο. Άνια, που θα... όσον αφορά αυτό που είπες τώρα με τα κόμματα και τη δική σας θέση, να ναι. πούμε στο σημείο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το μαθαίνεις μόνο όταν είσαι μέσα στο Κοινοβούλιο, ότι υπάρχουν 2 είδη εργασιών μέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι εργασίες που κάνουν οι άνθρωποι που είναι οι νομοτεχνικοί, οι τεχνοκράτες του Κοινοβουλίου. Ναι, οι άνθρωποι, όπως εγώ δηλαδή. Ακριβώς, είναι αυτή η πλευρά ανθρώπων που εργάζονται με μια ουδέτερη ταμπέλα από πάνω, χωρίς κανενός το συμφέρον εξυπηρετούν, παρά μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ετοιμάζετε κείμενα και προσπαθείτε να συγκεράσετε, και είναι και οι άλλοι άνθρωποι παράλληλα, γιατί αυτό που κάνεις εσύ, υπάρχει ένας αντίστοιχος εντός εγωγικών άνθρωπος, αντίστοιχος, κάποια άλλη θέση, μέσα σε ένα κόμμα, ο οποίος ετοιμάζει την πρόταση, κοιτάει τον νόμο, κόμμα προς κόμμα, και κάνει την πρόταση του κόμματος. Οπότε εσείς έρχεστε και είστε η ουδέτερη πλευρά. Πολύ σωστά. Δεν έχω εμπλοκή με κανένα πολιτικό κόμμα. Οπότε εγώ, ο δικός μου ρόλος ίσως θα είναι πιο ουδέτερος και θα προσπαθήσω σε αυτό που θα κάνω ή όταν να τονίσω στον εισηγητή βουλευτή και στην ομάδα που δουλεύουμε μαζί τους ότι κοιτάξτε, εσείς προωθείτε τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Στο τελικό κείμενο όμως και το τάδε πολιτικό κόμμα κατέθεσε αυτό, το άλλο κόμμα αυτό. Οπότε θα πρέπει να είναι εντελώς αντικειμενικό. Δεν είναι πάντα έτσι, γιατί ξέρετε, στο τέλος φυσικά θα ψηφιστεί αυτό. Αλλά εμείς είμαστε εκεί για να τονίζουμε ακριβώς όπως το είπες, ότι είναι ουδέτερος ο ρόλος και μετά ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνω εγώ θα κάνει ένας πολιτικός σύμβουλος, ο οποίος όμως θα το δει και θα προσπαθήσει να περάσει μέσα στο κείμενο τη δική του οπτική και με το πολιτικό χαρακτήρα. Η δική μου δουλειά θα είναι μόνο νομοτεχνική, ενός νομικού, ενός ειδικού που θα πει κάποια πράγματα. Δεν θα εισφέρω πολιτικά επιχειρήματα ή κατευθύνσεις πιο πράσινες, πιο δεξιές, πιο αριστερές κλπ. Υπάρχει ανάλογη επιτροπή στο Συμβούλιο Υπουργών ή όχι? Δηλαδή, εσείς από καταλαβαίνω, ακολουθείτε το Κοινοβούλιο και φτάνετε στη διαδρομή μέχρι που θα έρθει και η πρόταση. Είναι συνάδελφοι τώρα που είναι ακριβώς το ίδιο. Που και αυτοί, φανταστείτε και πόσο πιο δύσκολο θα είναι, που ακολουθούν τη διαδικασία σε 27 χώρες. Αν εμείς έχουμε 7 πολιτικά κόμματα, φανταστείτε και πόσο πιο δύσκολο είναι. Υπάρχει και να το κάνω λίγο πιο cheesy. Υπάρχει και το περίφημο lobbying. Εσείς σας αγγίζουν εσάς.
από το λόμπι. Και εμάς, φανταστείτε, δεν αγγίζουν εμάς, φανταστείτε πόσο πιο έντονο θα είναι στα πολιτικά κόμματα και στις ομάδες των βουλευτών. Αγγίζουν και εσάς δηλαδή, έχουν προσβάσει και σε εσάς. Ναι, ναι. Πιστεύω δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή, για καταρχάς, σε επίπεδο ερωτήσεων, στέλνουν τουλάχιστον για κάθε νομοθετικό φάκελο που ακολουθούμε, σίγουρα θα λάβω 2-3 email από lobbying για ερωτήσεις. Τι έγινε, πραγματικά είχαμε καμία εξέλιξη, πότε έγινε ο πρώτος τρίλογος, τι θα γίνει στο επόμενο. Εκεί μπορούμε να δώσουμε τόσες πληροφορίες όσες είναι δημόσιες πληροφορίες, δηλαδή που είναι προσβάσιμες σε όλους. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να δώσουμε πληροφορίες, όπως και τώρα. Αυτά που λέω δεν είναι ότι τι συνέβη και κλεισμένο το θυρών στις συνεδριάσεις στο Στρασβούργο. Δεν χρειάζεται κιόλας, γιατί θα μας κλείσουν. Ακριβώς. Οπότε και σε εμάς. Και απλώς κάποιοι μπορεί να ζητάνε κάποιες συναντήσεις μαζί μας για να τονίσουν κάποια θέματα. Να πω την αλήθεια, κάποιες φορές είναι χρήσιμο, γιατί αντιλαμβανόμαστε κι εμείς τι συμφέροντα διακυβεύονται και ποια είναι τα ζητήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα επηρεαστούμε. Ναι, τα λαμβάνουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσουμε το χ το ψηλό. Οπότε, μισό λεπτό, Ροζίλη, για να το δείξει, να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος, γιατί δεν το πολύ ακούμε. Πού ακριβώς το lobbying, ποιους επηρεάζει λοιπόν τους ευρωβουλευτές, εκείνους πηγαίνουν και μιλάνε περισσότερο? Ναι. Έχεις καθόλου εικόνα? Ναι, ναι. Και επίσης το βλέπουμε στις τροπολογίες που καταθέτουν. Δεν είναι δυνατόν, αυτό μπορώ να το πω, δεν είναι δυνατόν μια τροπολογία που κατατίθεται ακριβώς ίδια με το ίδιο κόμμα να κατατίθεται από περισσότερα πολιτικά κόμματα. Άρα εκεί σημαίνει ότι κάποιος την έχει εισφέρει, κάποιος την έχει επεξεργαστεί. Δηλαδή, εμείς τα κάνουμε, εγώ παραδείγματος χάρη τον administrator ρόλος, όταν θα κατατεθούν όλες οι τροπολογίες από τα πολιτικά κόμματα, πρέπει να πάρω και να τις εξετάσω μία-μία και να δω αν παραδείγματος χάρη είναι συμβατές με το αντικείμενο της κοινοβουλευτικής μου επιτροπής. Δεν γίνεται εγώ να συζητώ για εσωτερική αγορά και προστασία καταναλωτών και να έρθουν για ανθρώπινα δικαιώματα ή για εξωτερικές σχέσεις Ελλάδα με Τουρκία. Αυτό απευθείας θα αποσυρθεί αυτή η τροπολογία. Άρα στον έλεγχο των τροπολογιών δεν γίνεται να βλέπουμε τροπολογίες από 3 κόμματα, 2 έως 3 κόμματα. Αυτό σημαίνει ότι απορρίπτεται την τροπολογία. Αν δεν είναι συμβατή, εσύ την απορρίπτεται? Δηλαδή ότι δεν θα κάνουμε μία λίστα με τις τροπολογίες και στη συνέχεια θα πάμε πίσω στον βουλευτή και θα του πούμε στην ομάδα, κοιτάξτε, θα αιτιολογήσουμε, δεν είναι συμβατή, δεν είναι εντός των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής μας επιτροπής. Έχετε τη δυνατότητα να την αποσύρετε. Αν δεν την αποσύρει, μετά προσκομίζουμε μία λίστα με τις τροπολογίες οι οποίες δεν είναι συμβατές στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής και μετά η ίδια τις κηρύττει αναρμόδιες, ότι δηλαδή δεν μπορούν να συζητηθούν. Ωραία. Τάνια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι εμπιστευτικότητας σε αυτά που κάνετε. Δηλαδή, πολλά από αυτά που συζητώνται, πολλά από αυτά που ακούς, που γράφεις και που λαμβάνεις ως feedback, είναι πράγματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω. Όταν σε επίπεδο, ό,τι έχει να κάνει πολιτικό με γραπτό κείμενο, είναι μόνο εντός της κοινοβουλευτικής διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου, είτε πριν, είτε ακόμα και τώρα κάποια έγγραφα. Πολλό δε μάλλον οι τρίλογοι, οι τριμερείς διαπραγματεύσεις, που παραδείγματος χάρη που εκεί είναι σε επίπεδο, πολύ υψηλό επίπεδο διαπραγματεύσεων, ο Επίτροπος, οι βουλευτές και ο DPR, ο αναπληρωτής, ο πρέσβης που θα εκπροσωπεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί μπορεί να έρθουν οι φωτογράφοι και οι δημοσιογράφοι μόνο για την πρώτη φωτογραφία, μετά εκεί κλείνουν οι πόρτες και δεν βγαίνει τίποτα παρά έξω. Εμείς θα δημοσιεύσουμε μόνο στην ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής ότι ο πρώτος τρίλογος θα λάβει χώρα τότε. Τι συζητήθηκε και τι συζητήθηκε τώρα. Το τι επιχειρήματα υπήρχαν μεταξύ των δύο πλευρών κλπ. Όχι. Και επειδή θέλω να ρωτήσω και κάτι πολύ πρακτικό, ας πούμε ότι εγώ ενδιαφέρομαι να κάνω να καταφέρω να μπω σε αυτή τη θέση. Τι πρέπει να κάνω? Είναι αυτό που είπαμε και σε άλλο podcast, cast. Έχεις κάνει cast, έχεις κάνει έψο? Ακριβώς, ναι. Στη διαδικασία μετά που προσπαθούσα από το κοινοβούλιο να βρω μια θέση, έστειλαν πολλές αιτήσεις και ένας head of unit με είχε καλέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσω το cast. Οπότε είχα περάσει το cast. Στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου σαν Derimer, οπότε μέσω της Randstad, μέσω agency. Οπότε εκεί δεν το είχα αξιοποιήσει το cast. Και τώρα στο κοινοβούλιο είμαι σαν temporary agent. Οπότε είναι και αυτό συμβόλαιο, αλλά όχι contract agent, όχι με cast, ας πούμε.
Είναι περασμένο, απλά δεν το έχω αξιοποιήσει ακόμη. Είναι λίγο σύνθετα αυτά με την, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το, για τις συμβάσεις και όλα αυτά, αλλά... Ναι. Αλλά Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται, μπορεί να απευθυνθεί σε εσένα, φαντάζομαι, να το ακολουθήσει. Εννοείται, πολύ μεγάλη χαρά. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Να περάσουμε και στο τελευταίο μέρος, δεν ξέρω, Αδάμ, να το κλείσουμε. Για τη νομική. Δύο πράγματα. Ένα, γυρνάς προς τα πίσω και λες, ας πούμε, τι θα μπορούσαν να κάνουν τα παιδιά τα οποία τώρα είναι, είτε τώρα μπαίνουν στη νομική, είτε τώρα φοιτούν ή αποφοιτούν, τι θα πρέπει να, ποιες κεραίες να έχουν ανοιχτές, ας το πούμε, για να κάνουν κάτι ανάλογο. Ένα τέτοιο feedback και μετά ένα feedback στη νομική την ίδια. Πώς βοήθησε εσένα, τι θα μπορούσε να αλλάξει, κάπως έτσι. Το πρώτο. Θεωρώ ότι η πορεία μου δεν θα ήταν ίδια αν δεν είχα κάνει το Εράσμους. Και εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος ήμουν πάρα πάρα πολύ διστακτική, δεν είχα ιδέα πρώτον και ήμουν πάρα πολύ διστακτική. Οπότε οφείλω και δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ σε μια αγαπημένη μου καθηγήτρια, την κυρία Κλαβανίδου, η οποία καθηγήτρια αστικού δικαίου στη Θεσσαλονίκη, που αυτή επέμενε να πάω Εράσμους. Και εγώ τότε είχα σκεφτεί για να το λέει, αυτή κάτι θα ξέρει. Και αν είναι για να μοιραστώ τους προβληματισμούς μου με τα παιδιά, με φοιτητές που πιθανόν και αυτοί σκέφτονται το ίδιο, εγώ δεν είχα ξαναζήσει στο εξωτερικό. Δεν είχα ξαναταξιδέψει στο εξωτερικό. Φοβόμουν μην μείνω πίσω με τη σχολή, με τα μαθήματα. Είχα πάρει μια υποτροφή, οπότε δεν ήξερα τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην υποτροφή αν έφευγα. Οικονομικά, αν θα μπορώ να ανταπεξέλθω. Αλλά, κοιτώντας πίσω σχεδόν 10 χρόνια, ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Που θεωρώ ότι αν δεν το είχα ζήσει, πιθανόν η πορεία μου να μην ήταν η ίδια. Οπότε, ό,τι έναυσμα έρχεται για σπουδές στο εξωτερικό, πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, προγράμματα, τα MUN. Εγώ δυστυχώς δεν είχα συμμετάσχει, αλλά η ζωή δεν είναι μόνο και η νομική όπως έκανα εγώ, διάβασμα. Είναι όλα αυτά τα οποία είναι πραγματικά ο πλούτος της νομικής. Αν είχα αυτά, θα ήταν πολύ καλύτερα. Το έκανα αυτό στο μεταπτυχιακό, αλλά δεν ξέρω, παιδιά, αν εσείς το κάνετε. Οι άλλοι φοιτητές και φίλοι μου που το έκαναν, ήταν υπέροχα. Βλέπεις πραγματικά πώς είναι η προσομοίωση για τα Ηνωμένα Έθνη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για διεθνείς οργανισμούς. Όχι μόνο τα μαθήματα, εγώ το λέω, εγώ δυστυχώς ήμουνα μόνο. Πάρουμε 10, να πάρουμε τους βαθμούς, να τελειώσω στην ώρα μου κλπ. Πολύ φυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλα τα υπόλοιπα που είναι τα τριγύρω της νομικής που πρέπει τα παιδιά να κάνουν. Μετά. Προς τη νομική σχολή τι θα έρθεινες. Για τα παιδιά σχολή. Το καταλαβαίνουμε, πολύ σωστό μάθημα, εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια. Για τη νομική την ίδια. Κρίνοντας πάλι σε σχέση με το Άμστερνταμ, θα έλεγα αν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Δηλαδή βγαίνουμε και το μόνο που κάναμε ήταν να κάνουμε την πρακτική άσκηση μετά. Εγώ βγήκα από την νομική μου τέλεια, την νομική επιστήμη, έπεσα στην πρακτική από το ροζ συννεφάκι μου, στην πραγματικότητα των δικαστηρίων κλπ. Στην νομική πραγματικότητα, χωρίς να ξέρω όμως ότι πρώτον, αν είναι μόνο αυτή η επιλογή, τι άλλες επιλογές υπάρχουν ή αυτή η ωραία πρωτοβουλία που κάνετε εσείς. Αν εγώ 10 χρόνια πριν, παιδιά, δεν ήξερα καν ότι μπορεί να υπάρχει αυτό που κάνω εγώ σήμερα εδώ. Ήξερα δικηγόρος, αντιδικαστικό εισαγγελέας και διπλωματικό. Όταν μπήκα στην νομική, αυτά ήξερα πάνω κάτω. Και ακαδημαϊκός. Δεν ήξερα τα τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Το είδα μετά στο Άμστερνταμ. Μη έχοντας κάνει τη συγκεκριμένη προσομοίωση, ίσως να μην ήμουν στο κοινοβούλιο. Έβλεπα career events που κάναμε συνέχεια. Έρχονταν και σου ανέλυαν, έπαιρναν το μεταπτυχιακό σου και σε κατεύθυναν συγκεκριμένα και σου έλεγαν: α, ίσως θα έπρεπε να οδηγηθείς εκεί. Υπάρχουν και αυτές οι επιλογές. Βλέπω σου αρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα πρέπει να κάνεις κάτι περισσότερο. Ίσως αυτό νομίζω. Οι περισσότερες είναι. Στην εξωστρέφεια την έχουμε, τα Εράσμους τα έχουμε, αλλά και οργανωμένο νομίζω είναι αυτό. Και το, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ είναι. Τώρα, συγκεκριμένες λύσεις για το πώς να επιτευχθεί αυτή η διασύνδεση, δεν ξέρω αν είμαι αρμόδια και ικανή για να πω, αλλά
σε σχέση και με εδώ, αυτό θεσμικό, βλέπω. Κάτι πιο θεσμικό, μια πιο πολύ, ας πούμε... Ίσως πιο θεσμικό ή κάτι άλλο. Δεν μπορεί αυτό να εναπόκειται σε κάποιους αξιόλογους, καλούς καθηγητές που έχουμε και προσωπικά, όχι μόνο κύριε Κλαβανίδου, και άλλοι να συμβουλεύουν, Τάνια, κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Ή θυμάμαι ο κύριος Στεργίου, όταν πήγαινα για τα έγγραφα για το Εράσμους, μου είχε πει ότι η πλειοψηφία, το 90% των φοιτητών μου που έρχονται από Εράσμους φεύγουν πάλι για εξωτερικό. Πάλι και αυτό δεν θα το ξεχάσω. Οι άλλοι καθηγητές που έλεγαν, κοίταξε τι άλλο. Δεν γίνεται αυτό να εναπόκειται στην καλή βούληση κάποιων καθηγητών μας για να μας συμβουλεύουν. Αν είναι πιο οργανωμένο και πιο θεσμικό, ναι. Και όχι μόνο για τη νομική. Γενικά, είναι κρίμα, πραγματικά, παιδιά, είναι κρίμα. Έχουμε τόσο καλή πρώτη ύλη, έχουμε τόσο καλούς καθηγητές, αξιόλογους, καλό δυναμικό σε φοιτητές. Είναι κρίμα πραγματικά να μην μπορούμε να το αξιοποιούμε αυτό. Τάνια, επιβεβαιώνεις, έρχεσαι έτσι σε αυτό το podcast και πάμε κάνεις ένα recap όλων των προτάσεων που έχουν γίνει εδώ πέρα, γιατί πραγματικά όλες κινούνται γύρω από αυτό το ζήτημα της διασύνδεσης. Εμείς να προτείνουμε με τον Αδάμ να μπούμε έτσι θεσμικά στο Πανεπιστήμιο. Μα και εμείς. Δεν είναι ότι, ότι μπήκαμε διαφορετικές παραστάσεις στη σχολή από την Τάνια. Και εμείς αυτές τις επιλογές καριέρας είχαμε μπροστά μας. Μπορεί και λιγότερες. Γιατί, ας πούμε, το διπλωματικό εγώ μου το ενέπνευσε ο κύριος ο Σαριανίδης, ο καθηγητής. Ναι. Δεν ήξερα ότι μπορώ εγώ, ας πούμε, να μπω στο διπλωματικό. Μου το είπε μέσα στη σχολή. Μας το είπε μέσα στη σχολή. Υπήρχαν λοιπόν τέτοια παραδείγματα, αλλά δεν υπήρχε κάτι θεσμικό, ας πούμε, μέρες καριέρας. Και γιατί όχι. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην το κάνουμε και εμείς αυτό το πράγμα. Να έρθουν κάποιοι και να μας μιλήσουν για κάποια πράγματα. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω ποιοι και γιατί. Αλλά να όχι, υπάρχει. Αυτοί είναι άλλους. Είναι άλλοι υπεύθυνοι που θα το οργανώσουν πώς. Αλλά γιατί να μην υπάρχει. Βλέπετε, νομοπαρασκευαστικό έργο, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, το αντίστοιχο που κάνω εγώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να γίνει στα Υπουργεία, παιδιά, οι συνάδελφοι, αυτό κάνουν. Κάτι αντίστοιχο μετά, όταν η οδηγία θα φύγει από εμάς, θα πάει στο Υπουργείο στην Ελλάδα, κάτω στην Αθήνα. Έχουμε συναδέλφους που έρχονται και παρακολουθούν τα workshops, τα transposition που κάνουμε εδώ για την ενσωμάτωση. Ξέρετε πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό. Αυτό που είπες γίνεται άλλη μια παραγωγή σε άλλο podcast με τον το Θάνο. Το οποίο έχει ήδη βγει βασικά, με τον Θάνο τον Κότσι, για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ναι, το τι κάνουν εκεί πέρα μέσα. Μάλιστα, εγώ θα κάνω τάκ την κυρία Κλαβανίδου, γιατί και εμένα, ας πούμε, μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση και μια καρδιά δίπλα, γιατί είναι μια αξιόλογη καθηγήτρια και πάρα πολύ αγαπητή σε όλους τους φοιτητές. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Τάνια που ήταν μαζί μας για αυτό το μισάωράκι λίγο εκτεταμένο και δεν ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όσο insight μας προσέφερε σε αυτά που κάνει και σε αυτά που ασχολείται. Πριν κλείσουμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ σε ευχαριστώ από την πλευρά μου πάρα πολύ και για την θετική σου διάθεση, τη θετική ενέργεια, για το χαμόγελό σου με το οποίο ήρθες στο podcast μας. Αλλά θέλω να μας πεις πριν φύγεις, να δώσεις στο κοινό ποιο είναι το βιβλίο εκείνο που θα κάνουμε giveaway εκ μέρους σου. Καθώς ταξίδευα τις προάλλες στο αεροπλάνο, είδα μια κοπέλα δίπλα μου που κρατούσε ένα βιβλίο του κυρίου Ξενάκη. Ναι, δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω, θα ήθελα να το διαβάσω. Είναι το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό, οπότε αν συμφωνείτε πιθανόν αυτό, δεν ξέρω. Συμφωνούμε, εγώ το πω προσωπικά. Έχω ανεβάσει αποσπάσματά του, οπότε είμαστε έτοιμοι να το δώσουμε. Δεν ξέρω αν άμα συμφωνεί. Ναι, εννοείται. Πάμε έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους για που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και την Τάνια και καλή συνέχεια σε όλους. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας.